Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για τη θωράκιση του Κούλε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου να εκφράζει την ικανοποίησή της, υποστηρίζοντας ότι το σημαντικό αυτό έργο βρίσκεται στην τελική φάση. Καιρού επιτρέποντος το μεγάλο έργο θωράκισης του προσύνεμου μόλου του Λιμένα μπροστά από το εμβληματικό φρούριο Κούλε, πρόκειται να ολοκληρωθεί σε 25 περίπου ημέρες. Όπως βλέπετε κι εσείς, έχει ήδη προχωρήσει αρκετά το έργο. Το έργο αυτό περίπου σε 25-30 ημέρες θα παραδοθεί. Βέβαια θα εξαρτηθεί και από τον καιρό που υπάρχει, γιατί όπως βλέπετε σήμερα τα μηχανήματα δεν δουλεύουν, δεν μπορεί να δουλέψει ο πλωτός γερανός με αυτό τον καιρό, και θα εξαρτηθεί λοιπόν και από τον καιρό το διάστημα το οποίο θα παραδοθεί. Το έργο θα παραδοθεί νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Η σχετική σύμβαση υπεγράφει τον Νοέμβριο του 2022, ωστόσο οι εργασίες ξεκίνησαν με καθυστέρηση λίγων μηνών. Το έργο περιλαμβάνει τη τοποθέτηση τεχνικών ογκολίθων λίγα μέτρα από την ακτή, με τους ογκόλιθους να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην είναι ορατή από τους πολίτες και επισκέπτες. Ήταν ένα έργο το οποίο εξελίχθηκε πάρα πολύ ομαλά, έχει γίνει μια καλή δουλειά. Οι μελετητές του έργου μας διαβεβαιώνουν ότι ανεξάρτητα από τον κυματισμό και από τον αέρα που θα φυσάει, ο Κούλε θα πάψει πλέον να πλήττεται από τα κύματα. Η προστασία λοιπόν του Κούλε, που ήταν και ο πρωταρχικός μας στόχος, έχει επιτευχθεί. Επίσης δεν θα προκαλούνται πλέον ζημιά στην ασφαλτόστρωση, και έτσι θα μπορεί ο κόσμος να γευτεί τον περίπατό του άνετα, χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο από τον κυματισμό και από τα νερά. Μάλιστα, η τεχνητή ογκόλιθη μεταφέρθηκε με πλωτή εξέδρα με στόχο να αποφευθούν εικόνες ταλαιπωρίας εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Όπως βλέπετε, υπάρχουν οι φυσικοί ογκόλιθοι, οι οποίοι αυτοί μπορούν και είναι έξω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι σε ένα βάθος από τον Κούλε περίπου στα 15 μέτρα. Από εκεί και μετά, εάν παρατηρήσετε, θα δείτε ότι μέσα έχουν βυθιστεί τεχνητοί ογκόλιθοι τεραστίων διαστάσεων 30 με 35 τόνων. Εκεί λοιπόν αυτοί με γυμνό μάτι δεν φαίνονται, γιατί είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, επειδή η αρχαιολογία απαγόρευε να βγουν έξω από την επιφάνεια της θάλασσας οι ογκόλιθοι αυτοί. Πέρα από τους τεχνητούς ογκόλιθους που αποτελούν το βασικό κορμό της θωράκισης, τοποθετήθηκαν και φυσικοί ογκόλιθοι πλησιών του χαμηλού στιθέου που είχε δημιουργήσει ο οργανισμός Λιμένος. Θα πάει σε ένα βάθος 25 μέτρων η τεχνική ογκόλιθη, έτσι ο κυματισμός θα γίνεται 40 μέτρα, θα σπάει δηλαδή το κύμα 40 μέτρα από τον Κούλε, 40-45 περίπου μέτρα, και με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί και ο Κούλε και η ασφαλτόστρωση προηγουμένως. Από τον ερχόμενο χειμώνα το μνημείο πλέον θα προστατεύεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κάτι που αποτελούσε ζητούμενο εδώ και αρκετά χρόνια.